Καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα στην ομάδα, καλημέρα στο κανάλι μας. Βρισκόμαστε στην πανέμορφη Εύβοια και σήμερα θα δούμε ακόμα ένα ψεκασμό που θα βοηθήσει την ανθοφορία των δέντρων μας με φόντο την πανέμορφη Δύρφη. Αν θέλεις, κάνε μια εγγραφή, ένα like στο κανάλι και μια κοινοποίηση αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μπει στο σημερινό μας βιτίο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Αρχικά πάμε στο υγρό λίπασμα βορείου και χαλκού. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Η σύνθεσή του είναι ολικός χαλκός 10%, βόριο ύδατο διαλυτό 0,2 και θείο. Το θείο λοιπόν που λέγαμε και κάναμε και ένα άρθρο στην ομάδα μας, στο Μαθαίνοντας για την Ελιά στο Facebook. Ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο για την ελιά μας. Το συγκεκριμένο λοιπόν λίπασμα είναι βασισμένο στο υδροξίδιο του χαλκού, όπως πολύ καλά διαβάζεται και στην ετικέτα. Το θείο, τι κάνει ακριβώς το θείο, με λίγα λόγια. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο μέσα στο φυτό μας. Συμμετέχει σε αρκετούς μεταβολισμούς, συμμετέχει σύνθεση της χλωροφύλης και λειτουργεί και αποτρεπτικά στα ακάρεα. Ωραία, αυτό λοιπόν είναι το υγρό λίπασμα, το Ferti Rain με θείο. Συνδυαστικότητα άριστη στο βιτίο μας. Το άμινο 16 που όλοι γνωρίζετε με βόριο και ψευδάργυρο. Πολύ καλό προϊόν. Βιοδιεγέρτης, πλούσιος σε αμινοξέα και πρωτεΐνες. Βλέπουμε εδώ και τα συστατικά του. Ελεύθερα αμινοξέα 10%, ολικό άζωτο 3%, βόριο μισό, ψευδάργυρο, οργανική ουσία, εντάξει. Και έχουμε και την τιμή και χαρά να δοκιμάσουμε ένα προϊόν αμινοξέων του τεχνικού μας συμβούλου, όπου μπαίνουμε σε εφαρμογή πριν βγει στην αγορά. Δεν θέλουμε να πούμε ονόματα και πράγματα ακόμα. Είναι ένα σκεύασμα αμινοξέων με βόριο, το οποίο ενισχύει την ανθοφορία της ελιάς μας και θα μπούμε σε συνεχόμενες εφαρμογές για φέτος. Θα αφήσουμε δέντρα μάρτυρες και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Πάμε λοιπόν στο βιτίο μας. Εδώ λοιπόν ο Κωστής ρίχνει στο βιτίο μας άμινο 16. Ωραία. Το λίπασμα με βόριο και ψευδάρχυρο. Και δύο, καλό κούνημα, καλή, να, αν μπορείτε να ρίξετε και λίγο νεράκι μέσα μετά να κουνηθεί καλά, είναι πολύ πυκνό διάλειμμα. Και το σούπαστικ, το προσκολλητικό μας, θα μας το ρίξει τώρα ο Κωστής στο βιτίο. Αυτό θέλει ξανά νεράκι μετά, δεν έχει, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Πάμε και το σούπα στην φίλα μας Κώστα. Και πάμε και το ραντισμά μας. Προχωράμε. Και το προϊόν για δοκιμή. 5 λίτρα στα 500 νερό. Του συμβούλου μας και του ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά με το σκεύασμα, να μπορεί να δουλέψει αμινοξέα με βόριο. Thank you.
Αφού λοιπόν ψεκάσαμε μετά από αρκετές ώρες, πάμε να δούμε λίγο την εικόνα των φύλων. Παρατηρούμε ότι η παρουσία του στοιχείου θείου είναι εμφανή και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δουλέψει και ως αποτρεπτικό για κάποια ακάρεα. Είναι η δεύτερη χρονιά που το χρησιμοποιώ. Το βλέπουμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ γιατί είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Κάποια άλλα σημάδια ή στίγματα πάνω στο φύλλο δεν φαίνονται. Όμως με το προσκολητικό, το ανάλογο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πολύ αξιόλογη δουλειά. Το θείο είναι πολύ χρήσιμο στοιχείο στην ελιά μας. Καλό είναι όμως να το χρησιμοποιούμε πάντα με συμβουλή του γεωπόνου μας και όχι σε αλόγιστη χρήση. Και εφόσον απαιτείται και χρειάζεται. Εδώ είναι προσωπική άποψη, καθαρά και κατόπιν συμβουλών του γεωπόνου που παρακολουθεί το κτήμα μας. Λειτουργεί λοιπόν για εμάς και ως φύτο προστασία, αλλά και ως στοιχείο αναγκαίο για την ελίτσα μας. Αυτά. Και κάπου εδώ το ρόντισμά μας, αργά πλέον το μεσημέρι, τελειώνει. Με φόντο την χιονισμένη ακόμα αδύρφη και την παρουσία του θιαφιού αρκετά έντονη πάνω μας, να πάμε να πληθούμε, να καθαριστούμε και να ξεκουραστούμε. Αν θέλετε κάντε ένα like στο κανάλι, μία εγγραφή, μία κοινοποίηση αν σας αρέσουν αυτά που ανεβάζομαι. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, με υγεία, καλές ανθοφορίες και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.